Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θα θέλαμε αρχικά να σας ρωτήσουμε πώς είναι τα παιδιά, αν προσαρμόστηκαν στο περιβάλλον μας, οι πρώτες αντιδράσεις, δώστε μας μία εικόνα από όλα αυτά. Ναι, τα παιδιά φιλοξενήθηκαν μέχρι τώρα 15 μέρες στη Μεγάλη Παραλία, Κουτσουνάρη. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ξεκουραστήκαμε, κολυμπήσαμε, φάγανε πολύ και κάνανε διάφορα παιχνίδια για να γνωριστούν μεταξύ τους, γιατί και αυτά τα ίδια δεν γνωρίζονται πολύ μεταξύ Μάλιστα. τους. Είναι από διαφορετικά μέρη, δεν είναι από συγκεκριμένο σχολείο ή συγκεκριμένη πόλη. Και έτσι ήρθαν τώρα στην Ιεράπετρα, πριν από την Τρίτη ήρθαν στην Ιεράπετρα. Χθες υποδεχτήκαμε και τα παιδιά από τη Συρία και το Ιράκ. Μάλιστα. Και από χθες έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε παιχνίδια για να γνωριστούμε μεταξύ τους. Προς το παρόν πάντως φαίνεται ότι περνάνε ωραία. Το δείχνουν από το χαμόγελό τους, από τον τρόπο που μας αγκαλιάζουν, από το ευχαριστώ που λένε κάθε φορά όταν τους προσφέρουμε κάτι. Μας είχατε πει τις προηγούμενες φορές ότι πολλά παιδιά από αυτά δεν έχουν δει ούτε καν θάλασσα και τους κάνει μεγάλη εντύπωση η ποικιλομορφία του εδάφους που έχουμε εδώ, τις Ναι, ναι. διαφορετικές, το βουνό, τη θάλασσα, όλα αυτά. Πράγματι, ναι, ναι, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Έχουν αλλάξει τελείως παραστάσεις και ξέρετε το μυαλό ξεκουράζεται έτσι, αναζωογονείται, μορφώνεται. Όλα αυτά συντελούν, γιατί ξέρουμε όλοι μας ότι το ταξίδι είναι μόρφωση. Και πόσο μάλλον όταν αυτό το ταξίδι συνοδεύεται από πολλές ανθρώπινες παρουσίες που μόνο χαρά μπορούν να σου προσφέρουν. Μόνο χαρά μπορούν να προσφέρουν και πόσο μάλλον όταν άτομα σαν εσάς προσφέρουν απλόχερα την αγάπη τους, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι αυτά τα παιδιά είναι ταλαιπωρημένα και θέλετε να τα κάνετε να νιώσουν την ελευθερία, τη χαρά, την παιδική, ναι, την παιδική ανεμελιά, την αθωότητα. Ακριβώς αυτό. Ταυτόχρονα, ταξιδεύοντας τόσο μακριά, κάτι που σε άλλους θα προκαλούσε από μόνο του φόβο, ταξιδεύοντας τόσο μακριά, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους, με παιδιά που από άλλους πολιτισμούς, από άλλες κουλτούρες, όπως συμβαίνει τώρα, ας πούμε στην παρέα μας έχουμε, παιδιά που μιλάνε ρώσικα, παιδιά που μιλάνε αραβικά, παιδιά που μιλάνε αγγλικά, εμείς επικοινωνούμε δηλαδή μαζί τους αγγλικά, παιδιά που μιλάνε ελληνικά, τα παιδιά της πόλης μας που πλαισιώνουν όλη αυτή τη δράση. Κι όμως μέσα από αυτό, παρόλο που υπάρχουν τόσες διαφορετικές γλώσσες στον κύκλο στον οποίο εμείς παίζουμε, υπάρχει επικοινωνία. Δεν νοιάζεται κανένας για τη γλώσσα που δεν ξέρει. Αντίθετα, νοιάζεται για το συνέστημα που ρέει. Μάλιστα. Μία εικόνα λέει χίλιες λέξεις. Και όταν σε όλο αυτό μέσα υπάρχει και το παιχνίδι και η χαρά, νομίζω η γλώσσα πάει παραπέρα και τα συναισθήματα αυτά ξεπροβάλλουν εννοείται συνεχώς και τους κάνουν όλα αυτά τα παιδιά, τα κάνουν να νιώθουν πιο όμορφα και πιο ευχάριστα. Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα βαλόμαστε από κακές ειδήσεις, από εικόνες σε πολέμου, από βία, από ρατσισμό και όλο αυτό ενισχύει τη διαφορετικότητα. Εμείς κάνουμε το αντίθετο. Εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ειρήνη, να βάλουμε στην άκρη όλες αυτές τις, όλα αυτά που νομίζουμε ότι μας χωρίζουν και να βρούμε αυτά που μας ενώνουν. Και όλα αυτά πώς θα γίνουν, μέσα από το παιχνίδι και από το γέλιο, από τη χαρά της επικοινωνίας. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι παίζοντας τα παιδιά και γελώντας δημιουργούν ενώσεις ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους που ενισχύουν αυτό, το τι μας ενώνει και όχι αυτό που μας χωρίζει. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί φέτος η Ολυμπία, η πρόεδρος του συλλόγου μας με τα ταξίδια που έκανε γνώρισε ιδιαίτερα ενδιαφέροντες ανθρώπους και οργανισμούς. Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο οργανισμός Play for Peace. Μάλιστα. Που σημαίνει παίζω για την ειρήνη.
Έχουν έρθει λοιπόν δύο μέλη εκπρόσωποι του συλλόγου Play for Peace και θα ήταν πάρα πολύ καλό όλα τα παιδιά που μας ακούνε και όσοι έχουν πρόσβαση στο YouTube, ίσως και στο προφίλ μου, να μπουν να δουν ένα βιντεάκι ιδιαίτερα ενδιαφέρον που μιλάει για το, που δίνει το στίγμα του τι είναι το Play for Peace, ναι. Τι οργανισμός είναι αυτός. Και κάνουμε παιχνίδια, όλα αυτά τα παιχνίδια σε κύκλο που κάνουμε και οι δράσεις είναι, προσπαθούν να προάγουν αυτό ακριβώς που σας είπα. Τη, μέσα από το γέλιο και από το παιχνίδι, το παιδί να ενωθεί με άλλους ανθρώπους, με άλλες κουλτούρες, με άλλους πολιτισμούς και με αυτόν τον τρόπο ο ρατσισμός, η διαφορετικότητα και οι θρησκευτικές διαφορές να ομβληθούν. Να και να έρθουν, ναι. Τα παιδιά, να έρθουν τα παιδιά κοντά μεταξύ τους, να καταλάβουν ότι το ιδιαίτερο, το διαφορετικό δεν είναι, ξένο, δεν είναι κάτι που πρέπει να μας προκαλεί φόβο, αλλά κάτι που ενισχύει το δικό μας εγώ. Ενισχύει το δικό μας εγώ και ανοίγει το μυαλό μας. Ακριβώς. Όταν έχουμε να κάνουμε διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικά άτομα, διαφορετικές προσωπικότητες, όλα αυτά συνεισφέρουν στο να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και οι μεγάλοι και οι μικροί. Εγώ θέλω να μου δώσετε και μία εικόνα πώς αντιλαμβάνουν τα δικά μας τα παιδιά. Τα προσέχουν δηλαδή με τους φιλοξενούμενούς μας, έχουν περισσότερο θάρρος ώστε να τα καθοδηγήσουν σε κάποιο παιχνίδι, γίνονται μέρος. Τα δικά μας τα παιδιά τα. Εννοείται τους κατοίκους της Ιεράπης. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, χθες ας πούμε που είχαμε πάει στο παρκάκι δίπλα στην αστυνομία, ανάμεσα στην αστυνομία και στο Δημαρχείο, εκεί ξεκίνησαμε χθες τη δράση μας και εκεί θα τη συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες από αύριο Σάββατο μέχρι και το επόμενο Σάββατο, ναι. Κάθε απόγευμα στις 6. Εκεί καλούμε λοιπόν τα παιδιά να έρθουν και να γίνουμε πάρα πολύ, να μεγαλώσουμε πάρα πολύ τον κύκλο της παρουσίας των παιδιών και να ανταλλάξουν έτσι ιδέες και να παίξουν, να γελάσουν, όλο αυτό, αυτό είναι το ζητούμενο. Χθες είχαμε μια πρώτη επαφή λοιπόν με τα παιδιά της πόλης μας. Πρώτα τα δικά μας τα παιδιά έκαναν διάφορα παιχνίδια με τα μέλη του συλλόγου Play for Peace και μετά τα παιδιά της Ιεράπετρας έκαναν σκέιτ, χειροκροτήθηκαν από τα παιδάκια του συλλόγου μας, τους έδειξαν λίγο break dance. Όμορφες εικόνες λοιπόν. Ναι, ναι. Και εμείς καλούμε τα παιδιά της πόλης μας από αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα να γίνουν περισσότερα εκεί στον κύκλο. Έχω κάνει ήδη κι εγώ σε επαφές μου με τα παιδιά του σχολείου μου που ξέρω και άλλα παιδιά φίλους. Πιστεύω ότι η ανταπόκριση θα υπάρχει και νομίζω ότι είναι μια διαδικασία από την οποία και παίρνουμε και δίνουμε. Και παίρνουμε και δίνουμε και πόσο μάλλον όταν τα δικά μας τα παιδιά εδώ της Ιεράπετρας δείχνουν στους φιλοξενούμενους μας το τι πάει να πει πραγματικά φιλοξενία όταν δίνεις απλόχειρα τα συναισθήματά σου, όταν γίνεσαι μέρος όλο αυτό το παιχνίδι της χαράς. Και νομίζω ότι και αυτά τα παιδιά παίρνουν πολλά πράγματα. Πάρα πολλά, πάρα πολλά, ναι. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δεν είναι τυχαίο το ότι μετά όλα αυτά τα παιδιά κρατάνε επαφές, έστω μέσω κοινωνικής δικτύωσης, μέσω άλλων τρόπων που αυτά επιλέγουν. Είναι πολύ σημαντικό. Φυσικά και είναι πολύ σημαντικό. Γεννιούνται δηλαδή και φιλίες. Φυσικά. Μάλιστα. Φυσικά. Να μας μιλήσετε τώρα για το τι θα γίνει 6 ώρα το απόγευμα σήμερα. Ναι, σήμερα το απόγευμα έχουμε με αφορμή τα γενέθλια ενός παιδιού. Οργανώσαμε σε συνδυασμό με τον Ναυτικό Όμιλο Ιεράπετρας ένα πάρτι. Μάλιστα. Δηλαδή ο Γιάννης ο Παπαδάκης που είναι συνάδελφος καθηγητής εισαγωγής και προπονητής του Ναυτικού Όμιλου. Και ναι. Κάνει μαθήματα στο Ναυτικό Όμιλο στα παιδιά. Προσφέρθηκε να μας βοηθήσει και να οργανώσει έτσι μερικά παιχνίδια στη θάλασσα. Στη θάλασσα. Στη θάλασσα για τα παιδάκια. Ναι, θα ήταν πρώτη φορά θα γίνει κάτι τέτοιο για αυτά, εκτός από το Aquas Plus που τα πάμε. Για πρώτη φορά θα στο μέρος όπου συνήθως απλά κολυμπάνε και πλατσουρίζουν, εκεί θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν κάτι διαφορετικό, να
παίξουν ιδιαίτερα παιχνίδια ομαδικά με τον εξοπλισμό που ο Γιάννης Βαβαράκης διαθέτει. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα γίνει αυτή η συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο. Και ελπίζουμε να είναι κάτι που θα κρατήσει και θα διατηρηθεί στο μέλλον και θα κάνουμε και άλλες τέτοιες δράσεις. Μάλιστα. Είναι δηλαδή μια έκπληξη στην ουσία αυτή που οργανώσαμε με τον Γιάννη τον Παπαδάκη για τα παιδάκια μας. Νομίζω ότι τα παιδιά θα ευχαριστηθούν, γιατί όπως καταλαβαίνω, τα παιχνίδια θα είναι μέσα στη θάλασσα. Τα παιδιά θα είναι σε ένα περιβάλλον που θα νιώθουν ασφάλεια. Θα υπάρχουν εκεί κατάλληλοι άνθρωποι για να τα προσέχουν, όπως καταλαβαίνω. Ακριβώς, γιατί εμείς έχουμε εθελοντές που ασχολούνται με τη φύλαξη των παιδιών, πέρα δηλαδή από τους συνοδούς που έχουν σαν αποστολή, που έρχονται μαζί τους. Έχουμε και εθελοντές που βοηθάνε. Και οι Σαμαρίτες βέβαια πάντα κάθε χρόνο είναι στο πλευρό μας. Μάλιστα. Πάρα πολύ όμορφα. Είχαμε κανονίσει και με τον Νίκο τον Μαρκάκη, που είναι στο σύλλογο, πείτε μου, θυμίστε μου. Νομίζω ότι είναι το άθλημα αυτό που κάνουν με τις σανίδες, αλλά ναι, από ό,τι καταλαβαίνω... Ναι. Είναι το άθλημα με τη σανίδα, αλλά είναι απαγορευτικό σήμερα λόγω αέρα. Του καιρού. Μάλιστα. Ναι, γιατί από ό,τι μου είπε ο Νίκος, και ελάχιστα να φυσάει δεν είναι κάτι που... Είναι ένα άθλημα, ένα σπόρο ισορροπίας, οπότε όπως καταλαβαίνουμε λόγω του αέρα δεν θα γίνει. Ναι, πιστεύω... και το αφήσαμε για την επόμενη εβδομάδα, με την πρώτη ευκαιρία θα γίνει και αυτό. Μάλιστα, πολύ από ωραία. Από βλέπετε δηλαδή όλη αυτή η φιλοξενία είναι μια συνεργασία. Ανάμεσα σε φορείς της πόλης μας. Μάλιστα. Ο Δήμος μας βοηθάει με τις μετακινήσεις των παιδιών από και προς το αεροδρόμιο, η Εκκλησία με τον τρόπο της, κάθε γεραπετρίτης με το χαμόγελό του, τον τρόπο του και την ωραία φιλοξενία του σε χώρους εστίασης που επισκεπτόμαστε για τη σύντηση των παιδιών. Το ξενοδοχείο που τα παιδιά διαμένουν στο Galaxy τα τελευταία χρόνια, έχουμε τα καλύτερα να πούμε για τη συνεργασία μας. Δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ή κάποιος φορέας σε αυτήν εδώ την πόλη που να συνεργαστεί μαζί μας και να μην μείνουμε και εμείς και αυτοί, πιστεύω, απολύτω ευχαριστημένοι από τη συνεργασία μας. Είναι κάτι που γενικά πάει την πόλη μας μπροστά. Ενισχύει την πόλη μας οικονομικά και αν το δείτε αλλιώς. Από τη στιγμή που χρήματα έρχονται από το εξωτερικό για να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών εδώ στην πόλη μας. Γιατί έχω πει επανειλημμένα ότι όλες οι χορηγίες που εμείς δεχόμαστε από την πόλη μας γυρίζουν ξανά στην πόλη μας. Γιατί μάλιστα. Βοηθάμε και στηρίζουμε παιδιά της πόλης μας. Αλλά για να κάνουμε αυτήν εδώ τη φιλοξενία, τα χρήματα έρχονται από το εξωτερικό, από φίλους του συλλόγου. Μάλιστα. Άρα είναι και ένα στοιχείο οικονομικό για την πόλη μας όλο αυτό που γίνεται. Πέρα από το ωραίο, το συναισθηματικό και το φιλικό που αναπτύσσεται στη σχέση μας με τα παιδιά. Πάρα πολύ όμορφα. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι εδώ στην Ιερά Πέτρα έχουμε ανθρώπους που χαμογελάνε και είναι πολύ σημαντικό το όταν βγαίνεις ή όταν έρθεις από κάπου μακριά να βλέπεις ανθρώπους στον δρόμο να χαμογελάνε. Και νομίζω ότι αυτό το αποδέχονται τα παιδιά και τους προσφέρει και συναισθήματα όπως η ασφάλεια, όπως η ανεμελιά, όπως είπαμε και προηγουμένως, η χαρά του να ευχαριστηθείς κάτι. Φυσικά. Και να σας πω και το άλλο, αν ανοίξουμε αυτή τη στιγμή σήμερα μια εφημερίδα ή την τηλεόρασή μας για να μάθουμε τα νέα... Δεν θα έχουμε πολλούς λόγους να χαμογελάμε. Δεν θα έχουμε πολλούς λόγους να χαμογελάμε. Και αυτή τη στιγμή αυτό που προσφέρουμε στα παιδιά είναι το χαμόγελο μέσα από το παιχνίδι. Και όλα αυτά στην ουσία τι είναι, είναι ειρήνη, είναι ειρηνικές δράσεις. Πείτε μου, ποιος δεν έχει ανάγκη την ειρήνη και τις ειρηνικές δράσεις. Τι μπορεί να αναπτυχθεί, τι μπορεί να προχωρήσει χωρίς την ειρήνη. Η ειρήνη που είναι τόσο εύθραστη στις μέρες μας, που κάθε μέρα, αν ανοίξεις την τηλεόραση, το πρώτο πράγμα που λέμε είναι δεν πάμε καλά, δεν πάει καλά η ειρήνη. Δεν το νιώθετε εσείς. Μάλιστα. Αυτό, ακριβώς το αντίθετο προσπαθούμε να κάνουμε. Την ειρήνη στις ψυχές μας... Και γιατί χωρίς την ειρήνη ούτε η εργασία ούτε η εργασία έχει αξία, ούτε η οικογένεια
ζει ευτυχισμένες Τίποτα, στιγμές. ναι, τίποτα δεν είναι Ούτε σωστό. το κράτος, τίποτα δεν λειτουργεί. Τι θέλουμε λοιπόν, να προάγουμε την ειρήνη. Αυτό κάνουμε. Προάγουμε την ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα στους οργανισμούς, ανάμεσα στις πόλεις και στους λαούς. Και βοηθώντας αυτά τα παιδιά να γίνουν πρεσβευτές της ειρήνης, γίνεται μεγαλύτερο το όνειρο αυτού του κόσμου. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα τώρα να αλλάξουμε λίγο θέμα. Μάλλον στα ίδια θα παραμείνουμε. Απλά θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει η περίπτωση κάποια από αυτά τα παιδιά να λάβουν ξανά μέρος στο ίδιο πρόγραμμα, δηλαδή να φιλοξενήσουμε ξανά ίδια παιδιά, ή πάντα έρχονται νέα? Κοιτάξτε, παιδάκια περισσότερο από δύο φορές δεν έρχονται. Περισσότερο από δύο φορές, για να δώσουμε την ευκαιρία και σε άλλα να το γευτούν αυτό. Δηλαδή έχουμε κάποια συγκεκριμένα παιδάκια φέτος δεύτερη χρονιά, για συγκεκριμένους λόγους, τους οποίους, με συγχωρείτε, δεν μπορώ να αναφέρω. Ναι, δεν πειράζει, δεδομένα. Δεν πειράζει. Ναι, αλλά ούτε τα παιδιά, ούτε οι συνοδοί επιτρέπεται να είναι παραπάνω από δύο φορές. Μάλιστα. Είναι δηλαδή ένας από τους κανονισμούς που έχουμε στη μεταξύ μας, στη μεταξύ μας συνεργασία. Όπως έχουμε και κάποιους άλλους περιορισμούς των δραστηριοτήτων που μπορούν τα παιδιά να κάνουν, ας πούμε, ανάλογα με την επικινδυνότητα που κάποια πράγματα διαθέτουν. Αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια, ναι, των παιδιών. Ναι. Αυτά, για να καταλαβαίνετε δηλαδή και λίγο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, σας τα λέω αυτά. Ναι. Λοιπόν, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κυρία Μαρία? Νομίζω πως όχι. Τα είπαμε όλα. Είμαστε, δεν είμαστε. Ναι. Πιστεύω ότι αναφέρθηκα στα περισσότερα που γίνονται. Θέλω να ευχαριστήσω τον κάθε ένα που εμπλέκεται σε όλη αυτή τη διαδικασία και λυπάμαι αν ξέχασα κάτι σημαντικό να πω, δεν έγινε και εμένα. Να ευχαριστήσω όλους τους γεραπετρίτες που παίρνουν μέρος σε αυτή τη φιλοξενία, τις κυρίες που έχουν αναλάβει κάποιες φορές τα μεσημέρια να μαγειρέψουν για αυτά τα παιδιά, 30 στον αριθμό της αποστολής που έχουμε τώρα, αρκετά παιδιά δηλαδή για να μαγειρέψει μια γυναίκα στο σπίτι της και να, ναι, προσφέρει το φαγητό, όπως καταλαβαίνετε. Επομένως, είναι κάτι πολύ σημαντικό και για μας και από οικονομικής απόψεως. Να ευχαριστήσω την Εκκλησία, το Δήμο, τους ιδιοκτήτες των εστιατορίων που επισκεφτόμαστε, όποιον εμπλέκεται σε όλη αυτή τη διαδικασία, τα καταστήματα από τα οποία αγοράζουμε ή μας προσφέρουν προϊόντα. Σίγουρα θα γίνει μια εκτενής αναφορά και ευχαριστήριο αργότερα, αν και νομίζω ότι αυτός που το προσφέρει δεν έχει ανάγκη το ευχαριστήριο. Έτσι, είναι κάτι τελείως ψυχικό και εσωτερικό, ναι, το να δώσεις αγάπη και δεν χρειάζεται να το πάρεις πίσω σε ευχαριστώ, αλλά εμείς παρόλα αυτά θα το κάνουμε. Και νομίζω ότι ναι, έχω αναφερθεί λίγο πολύ σε όλους. Αν κάτι ξεχνάω, με συγχωρείτε. Δεν πειράζει. Εμείς 6 ώρα σήμερα θα παρακολουθήσουμε τα παιδιά αυτά να κάνουν αθλητικές δραστηριότητες μέσα στο νερό με τον Ιωάννη Παπαδάκη, προπονητή του Ναυτικού Ομίλου Ιεράπετρας. Να δούμε τα παιδιά αυτά να χαμογελάνε, να περνάνε όμορφα. Και νομίζω και θα περιμένουμε. Ναι, και θα περιμένουμε πραγματικά με πολύ αγάπη και πολύ επιθυμία από όλους εμάς από αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα να έρθουν όσο γίνεται περισσότερα παιδιά της πόλης μας. Είναι κάτι από το οποίο θα κερδίσουν μόνο πράγματα. Δεν θα χάσουν. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Και στις 6 ώρα θα τα πούμε στην παραλία στο Γουακίκι, αν δεν κάνω λάθος. Στην παραλία στο Γουακίκι, λοιπόν, για να δούμε αυτά τα παιδιά να χαμογελάνε, ναι, και να περνάνε όμορφα. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους του συλλόγου μας ευχαριστούμε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και την εφημερία της Ιεράπετρας. Γιατί πραγματικά κάθε φορά είσαστε κοντά μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό και για το έργο μας και για το να νιώθουμε ότι έχουμε δίπλα μας πάντα ανθρώπους που στηρίζουν και προωθούν αυτό που γίνεται στην πόλη μας. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό για την πόλη μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και θα είμαστε σε επαφή να μιλήσουμε για οτιδήποτε νεότερο. Να είστε καλά. Ευχαρίστως. Γεια σας. Γεια σας. Και επιστρέφουμε.